Επιτέλους, μπήκε το φθινόπωρο και νομίζω πρέπει να φορέσουμε το παλτό μας. Και Nightfox, κι αν κρυώνουμε κι άλλο, ας βάλουμε 5. 5 παλτά λοιπόν. Η αγαπημένη εκπομπή μικρών και μεγάλων είναι και πάλι στο πλευρό σας. Και για να μας μπει καλά η σεζόν, πάμε ξανά ως την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μια βόλτα στις όχθες του Θερμαϊκού θα μας πείσει πως πρόκειται όντως για την πιο ερωτική πόλη ever, αλλά πλέον στη Μεγαλούπολη του Βορρά πνέει και ένας άλλος αέρας. Το καμάρι της πόλης, ο ΠΑΟΚ, κατόρθωσε να ενεργηθεί στην κορυφή της πυραμίδας του ελληνικού ποδοσφαίρου, 3 φορές συνεχόμενα κυπελούχος και εσχάτος και πρωταθλητής. Ο δικέφαλος δηλώνει βροντερό παρόν και φαίνεται πως δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ωστόσο, δεν πάει πολύ καιρός, που οι λάθος μεταγραφικές κινήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και αν συναντήσαμε 5 παλτά στο πρώτο μέρος που αφιερώσαμε στον ΠΑΟΚ, ήρθε επιτέλους η στιγμή να γνωρίσουμε άλλα 5 παλτά που πέρασαν από τους ασπρόμαυρους του Βορρά. Αφού κάπως μεγαλούργησε στην Ουγγαρία, ο Στράικερ από τη Μουδαπέστη έλαβε μεταγραφή για την Crystal Palace και πρόβαρε τη φανέλα με το νούμερο 10. Αφού δεν μπόρεσε να αποδείξει όμως την αξία του, ο νέος αστέρας της Palace, John McCain, του έκλεψε τη δόξα αλλά και το δεκάρι στην μπλούζα, αφήνοντάς τον πρώτα με το ταπεινό 30 και ύστερα εκτός σχεδίων. Εκεί μπήκε σφήνα ο Παναθηναϊκός, που πίσω το 2005 έψαχνε έναν Στράικερ πρώτης γραμμής. Απέκτησε τα δικαιώματα του Σάντορ, και όχι, δεν έχει κάποια σχέση με τον Γκλεγκέιν, αν αναρωτηθήκατε, και τον έριξε στο γήπεδο. Μου επιθετικός απογοήτευσε ικτρά. 11 εμφανίσεις και 0 γκολ αργότερα, ο Τοργκέλε μαζί με άλλους 2 συμπαίκτες του δόθηκε ως έμψυχο αντάλλαγμα στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Στον ΠΑΟΚ πια έπαιζε σε σταθερή βάση, όμως η ανικανότητά του να βάλει έστω μια φορά την μπάλα στα δίχτυα οδήγησε τους φιλάθλους στο συμπέρασμα πως ο παίκτης ήταν καταραμένος και δεν υπήρχε περίπτωση να σκοράρει ποτέ ξανά. Ευτυχώς για εκείνον, σκόραρε το πρώτο και μοναδικό του γκολ στη χώρα μας κόντρα στον Ολυμπιακό στις 21 Ιανουαρίου 2007, δίχως όμως να μπορέσει να αποσοβήσει την άλωση της Τούμπας από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι νίκησαν τελικά με 3-2. 3 χρόνια πάντως είχαν περάσει σχεδόν από το τελευταίο του τέρμα, οπότε το συγκεκριμένο ματς θα σήμαινε πολλά για εκείνον. Ύστερα βρέθηκε ξανά ανήμπορος να σκοράρει και μετακόμισε στην Κάρλς Ζάις Γιένα, όπου επανήλθε στα καθήκοντα του επιθετικού για τα καλά, δίχως όμως να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα του στη δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Ήταν καλοκαίρι του 2002, όταν ο τερματοφύλακας με το ψευδώνυμο Πολωνός Μπέκαμ πέρναγε τις πύλες της Τούμπας ως ελεύθερη μεταγραφή από την τουρκική Γκοτζέπε, υπογράφοντας για ένα μισθό της τάξεως των 160.000 ευρώ. Στην αρχή ήταν προφανώς ενθουσιασμένος για το νέο του ξεκίνημα, το ίδιο και οι άνθρωποι της ομάδας, καθώς ο υποσχόμενος κίπερ είχε αγωνιστεί και ως διεθνής, συμμετέχοντας μάλιστα στο μουντιαλικό ματς, όπου η χώρα του αντιμετώπισε και νίκησε τη ΣΥΠΑ. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο λαός του ΠΑΟΚ ενθουσιάστηκε ήταν η σύζυγος του Μάινταν, η γνωστή Πολωνή τραγουδίστρια Ντόντα. Ωραία όμως τα εξώφυλλα, τα σταριλίκια, οι διαφημίσεις και το ματόλουτρο, αλλά όταν ήρθε η ώρα να παιχτεί η μπαλίτσα και ο Άγγελος Αναστασιάδης έριξε στο τερέν το νέο τοπόκτημα, συνέβη τον απάντεχο. Η νεοφώτιστη Καλυθέα, με αιχμή του δόρατο στον πολύ φρέσκο Φάνι Γκέκα, έριξε στο καναβάτσο τον ΠΑΟΚ εντός έδρας, φορτώνοντας την εστία του Ράουντοσλαβ με 3 τεμάχια. Ο πίνακας έγραφε 2-3 όταν ο αγώνας έληξε και ο coach εξοργισμένος πάγωσε για τα καλά τον Πολωνό Σταρ. Χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα στη συνέχεια και σύντομα έφυγε από εκεί που ήρθε. Επέστρεψε στην Τουρκία για την Bursaspor, ενώ τα επόμενα χρόνια εδραιώθηκε ως πορτιέρο πίσω στην Πολωνία. Χρόνια αργότερα θα χαρακτήριζε την περίοδο του στον ΠΑΟΚ ως την χειρότερη της καριέρας του. Χειμερινή μεταγραφή επί Λάσλο Μπόλωνη, a.k.a. ό,τι πρέπει για να ζεσταθεί ο πάγκος και οι καρδιές μας. Γεννημένος στη Μασαλία το 1980. Ο θηριώδης επιθετικός άνοικε στη Μονακό από το 2006, όμως σεζόν έμπαινε, σεζόν έβγαινε, κατέληγε δανεικός σε άλλες ομάδες της Γαλλίας, αλλά και στην Μπέρνλι, με σποραδικές εμφανίσεις στην ενδεκάδα του κλαμπ του Πριγκιπάτου, μέχρι που το 2012 επιλέχθηκε από τον Ρουμάνο coach για να στελεχώσει το δικέφαλο. Ο Λάσλο Μπόλων ήταν εκείνος που αναγνώρισε το ταλέντο του νεαρού Νιμανί και το 2006 και αποφάσισε να του δώσει άλλη μια ευκαιρία
ευκαιρία, φέρνοντάς τον εκ νέου κοντά του. Φυσικά ήρθε ως δανεικός με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι. Και φυσικά, για να βρίσκεται σε αυτό το βίντεο, δεν εντυπωσίασε κανέναν, σκόραρε ένα γκολ, μοίρασε και μια assist, έπαιξε 13 μάτς και ύστερα αποδεσμεύτηκε. Πρόλαβε να γίνει διάσημο στο μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, όπου κυκλοφορούσε με ύφος και στυλ rapper. Αμέσως μετά, και αφού αφέθηκε ελεύθερος και από τη Μονακό τον Ιανουάριο του 2013, υπόγραψε συμβόλαιο με την Ίστερ, ενώ αργότερα θα έρχονταν ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Όφη. Φαίνεται πως ο Νιμανή τρέφει κάποια αγάπη για τα ασπρόμαυρα. Ανήμπορος να στεριώσει όμως ποτέ κάπου, μετά από περιπλανήσεις σε Νορβηγία και Ελβετία, φέτος ο Νιμανή δεν αγωνίζεται σε κάποιο σύλλογο, αναμένοντας μέχρι και σήμερα κάποια προσφορά. Δύο παίκτες στην τιμή του ενός. Δεν θα κλέψω, το κάνω για να τους υποτιμήσω, I promise. Απλώς πρόκειται για μια περίπτωση που αφού αγοράστηκε ο ένας αδελφός, ήρθε πακέτο και ο άλλος μαζί του. Αλήθεια. Οι πληροφορίες για το πώς και το γιατί συμφωνήθηκε να έρθουν μαζί είναι λίγο συγκεχημένες. Το ζητούμενο είναι πως ήρθαν επίσης επί αγγέλων στα σειρά του 2003 και αμέσως ανέλαβαν δράση. Ο Ναπολέον γρήγορα κρίθηκε κατάλληλος, μα ο Thank God μάλλον είχε λίγο παραπάνω χάρισμα και έτσι στέριωσε και κατόρθωσε να κάνει 8 εμφανίσεις. Στο μεταξύ, ο μεγάλος αδελφός Ναπολέον είχε ήδη φύγει από την ομάδα από το Γενάρη του 2004 και έτσι ο Thank God έμεινε μόνο στη χώρα μας. Έγινε και σύνθημα. Βάλε ένα γκολ να τρελαθούμε. Άμα φούλε. Τελείως kids, να προσθέσω εδώ. Τέλος πάντων, το 2005 τον βρήκε και αυτόν, thank God, μακριά από τον ΠΑΟΚ και η ζωή συνεχίστηκε. Ταξίδεψε ως τη Βέρεια και ύστερα γύρισε στην Ιγυρία, όπου ήδη είχε μετακομίσει ξανά και ο Brother. Εκεί αγωνίστηκε με τις φανέλες των Sharks, των Dolphins και των Heartlands. Η καριέρα του Λεβέκ ξεκίνησε το 2002, όταν μόλις τα 13 του έγινε μέλος των Ακαδημιών της Ανεσί. Όμως δεν είχε και πολύ Ανεσί και έτσι μετά από 4 έτη βρέθηκε στην Μπουλόν, πραγματοποιώντας το ενήλικο ντεπούτο του στη Ligue 1. Το 2010 κοντρα στη Λιόν. Έφυγε πολύ σύντομα και μετακόμισε στη Βρετάνη για χάρη της Wing Cub, η οποία υπό τις οδηγίες του Ζωσλίν Γκουρβενέκ θα έκανε ένα τεράστιο άλμα, καρφαλώνοντας σε λίγα χρόνια από την Τρίτη στην Πρώτη Εθνική, ενώ παράλληλα θα κατακτούσε και το κύπελλο Γαλλίας το 2014. Το 2017 θα ερχόταν στον δρόμο του ο ΠΑΟΚ και ο νεαρός αμυντικός θα περνούσε τις πιο δύσκολες στιγμές της ως τώρα καριέρας του. Αγωνίστηκε σε ένα ματς και γρήγορα βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού. Οι άνθρωποι της ομάδας αμφέβαλαν λίγο για τον τραυματισμό, αλλά ο παίκτης επέμεινε, εξαφανίστηκε, ξαναγύρισε, ξανατραυματίστηκε, βρέθηκε εκτός πλάνων από τον Λουτσέσκου και πήγε στη Γαλλία για χειρουργείο, με τον τύπο και τους φιλάθλους να απορούν τι ακριβώς συνέβη. Επανεμφανίστηκε 4 μήνες αργότερα στα δελτία τύπου της ομάδας, αλλά δεν ξαναέπαιξε ποτέ, δηλώνοντας συνήθως ότι νιώθει ενοχλήσεις και εξοργίζοντας προπονητικό team και γιατρούς. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, αλλά ο μισθός έμπαινε κανονικά, οπότε και αποφασίστηκε από το κλαμπ να λυθεί το συμβόλαιό του. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2018 έγινε προσφυγή στην ΕΠΟ για να προχωρήσει η διακοπή της συνεργασίας τους. Ο Λεβέκ αποχώρησε ανεπίσημα και η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε πως το συμβόλαιο λύνεται επίσημα με δική του υπαιτιότητα τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Μα ο ίδιος άσκησε έφεση, ενώ και το κλαμπ αποφάσισε να ασκήσει μια έφεση, καθώς η απόφαση ανέφερε πως το συμβόλαιο θεωρείται άκυρο από το Σεπτέμβριο, ενώ η διοίκηση θεώρησε πως αυτό έπρεπε να έχει αναρτήρια ημερομηνία τον Ιούλιο. Μέχρι τώρα απόφαση δεν έχει βγει και εγώ, αγαπητές αλεπούδες, αναρωτιέμαι τι στο μπούτσο είναι όλα αυτά. Η εκπομπή υποτίθεται θα μιλούσε για μπάλα, γιατί αναλύουμε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν 65 αγωνιστικά λεπτά. Όπως και να έχει, αυτό ήταν. Ο Λεβέκ έφυγε για Ανεσί, την ομάδα που ξεκίνησε να παίζει μπάλα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως μια νέα δοκιμασία. Μερικούς μήνες μετά βρέθηκε και πάλι ελεύθερος και αποκτήθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τη Λεμάν. Αυτά λοιπόν ήταν ακόμα 5 ή μάλλον 6 ή καλύτερα 5,5 παλτά που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Στολίδια που ταξίδεψαν ως τη Σαλόνικα και για τον έναν ή τον άλλο λόγο απλώς δεν το είχαν και πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ζεσταθήκατε λιγάκι. Περιμένω τα σχόλιά σας και φυσικά ένα subscribe, ένα share και ένα like. Και αν θέλετε πατάτε και το καμπανάκι, το οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ρόλο βαράει, γιατί είμαι λίγο δεινόσαυρος στο YouTube και old fashioned και fuck that. Like σε FB, follow σε Instagram και join στο Discord μας αν ψήνεστε για περισσότερο Night Fox και George T. Και από εδώ θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Από όλους εμάς, στα Night Fox Labs, γεια σας και σας ευχαριστούμε για την παρέα.